Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Ο κύριος Θανάσης Κυλώνης στο Λίμπερο Μπετ μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυλώνη. Γεια σας, κύριε Ζάγορα, τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, Θανάση. Τελειώσαμε με τις εθνικές ομάδες ή κι άλλο? Σήμερα έχει. Και σήμερα? Η εθνική σήμερα. Είναι. Η εθνική, όπως είπες, έχει ξανά 21 νομίζω Νοεμβρίου. Παίζουμε με τους Γάλλους ένα αδιάφορο πλέον παιχνίδι ουσιαστικά. Αλλά ναι, έχουν και είναι, η τελευταία βραδιά είναι σήμερα όσον αφορά αυτό το παράθυρο που το έχουν βαφτίσει του Οκτωβρίου με τις εθνικές ομάδες. Έτσι είναι πλέον το σκηνικό. Ξεκινάνε Πέμπτη τα παιχνίδια και τελειώνουν Τρίτη, έτσι ώστε οι διεθνείς να έχουν πιο πολύ χρόνο να επιστρέψουν, ειδικά ας πούμε οι Λατινοαμερικάνοι, γιατί έχουμε τα ξημερώματα, έχουν παιχνίδια και στη Λατινική Αμερική για τα προκριματικά του Μουντιάλ εκεί, να έχουν χρόνο να επιστρέψουν στους συλλόγους τους επειδή είναι πιο μακρινά ταξίδια και να προλάβουν να κάνουν καμιά προπόνηση εν ώψη Σαββατοκύριακου. Είναι σχετικά καινούριο φρούτο αυτό. Ναι, άντε να τελειώνει. Πολύ καιρό η διακοπή και εκλογές και εθνικές ομάδες. Άντε να μπούμε στην πρωταθληματάρα μας. Ναι, σωστά. Στην Ελλάδα έγινε κέντα, έπεσε μαζί με τις δημοτικές εκλογές και τράβηξε λίγο παραπάνω το σκηνικό. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως είπε και εσύ την Κυριακή το βραδάκι στο Καραϊσκάκι. Και χωρίς αρχιδιαιτητή. Εντάξει, κάτι θα. Κάποιος θα το σφυρίξει το μάτς πάντως. Μακάρι να φέρουν αυτούς τους Τούρκους που λέγαμε χθες, τους Νταλαβερτζίδες, τους διαιτητές που σφύριζαν στο μάτς της Βοσνίας με την Πορτογαλία και της Ισλανδίας με τον Λιχτενστάιν. Αυτά που δώσαμε για πέναλτι, κατευθείαν ο ένας ο Τούρκος έδωσε πέναλτι στην Πορτογαλία στο 5ο μόλις λεπτό, ο άλλος έδωσε στην Ισλανδία στο 20ο λεπτό και μάλιστα έδωσε και στο Λιχτενστάιν. Δηλαδή, να τους έχουμε στα υπόψη, γιατί στα υπόψη μας. Γιατί έχει μετά ΑΕΚ ΠΑΟΚ και έχει και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οπότε, ό,τι πρέπει είναι τα παλικάρια. Να έρθω να τεινάξω στον αέρα το παιχνίδι. Ουμούτ Μελέρο ένας και Αμπτουλκαντήρ Μπιντίγκεν ο άλλος. Δύο ντερμπάρες συνεχόμενες. Οπότε χωράει. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε φέρει, νομίζω, μια φορά πέρυσι, πρόπερσι, Τούρκο. Νομίζω. Νομίζω, όχι. Δεν θυμάμαι, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν το παρακολουθώ και πολύ στενά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Novbet. Τελευταία βραδιά για τα μάτς του Οκτώβρη. Έχουμε στις 7 παιχνίδι στο Ελσίνκι, Φιλανδία, Καζακστάν, το οποίο έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Είναι ένας όμιλος όπου Σλοβένοι και Δανία έχουν από 16 βαθμούς. Όλοι έχουν παίξει 7 παιχνίδια στον όμιλο αυτό. Σλοβενία, Δανία 16 βαθμούς. Ακολουθούν οι Φιλανδοί με το Καζακστάν από 12. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μια ισοπαλία θα είναι καταστροφική και για τις δύο ομάδες. Χρειάζονται μόνο νίκη είτε οι Φιλανδοί είτε οι Καζάκοι. Το Καζακστάν, το οποίο είναι ο πλέον πιθανός μας αντίπαλος στο πρώτο μπαράζ του Μαρτίου. Έτσι, γιατί πλέον όλες οι ελπίδες μας για πρόκριση στο γύρο της Γερμανίας εναπόκειται πλέον στην διαδικασία των μπαράζ του Nations League τον ερχόμενο Μάρτιο. Μέσα σε λίγες μέρες θα γίνει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, λογικά στην ΟΠΑΠ Αρίνα, η οποία χθες παρουσίασε πολύ άσχημο θέμα σαν τέρεν, έτσι, δηλαδή γήπεδο που έχει κλείσει πριν από 1-2 μήνες σε ένα χρόνο ζωής και μιλάμε τώρα για σχεδόν χωράφι. Όπως επίσης ήταν άσχημη και η εικόνα, ενώ η ΕΠΟ λίγες ώρες πριν έχει ανακοινώσει sold out, να βλέπεις όλο το πέτρο της θύρας 21 άδειο. Δηλαδή, όσοι Ολλανδοί και να ήρθανε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι τόσο πολύ το κενό. Που μάλλον υπάρχει εξήγηση, δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο είναι επιβεβαιωμένο κτλ. Αλλά το ακούω από διάφορες πλευρές και μάλλον αυτό ισχύει, ότι είναι μια άτυπη συμφωνία της Ομοσπονδίας με την ΠΑΕΑΕΚ να μην πηγαίνουν ξένοι οπαδοί, το ξένοι, δηλαδή ουδέτεροι οπαδοί της ελληνικής εθνικής, στην κατεξοχήν θύρα φανατικών της ΑΕΚ. Δηλαδή, πράγματα. Έχει πολύ κουτσομπολιό, έχει πολύ παρασκήνιο. Όταν περίμενα να έρθουν κάτι οπαδοί του Άγιαξ και είχε και αεξίδες εκεί δίπλα οργανωμένους και κάτι διαφορά. Διάβασα. Η ΕΠΟ χθες το μεσημέρι ότι απίστευτη στήριξη από το ελληνικό κοινό, sold out κτλ. Και σε ένα γήπεδο που χωράει 30.000, βλέπεις ένα πέταλο με δύο διαζώματα, δηλαδή κοντά 7-8.000 κόσμος, να είναι εντελώς κενό. Δηλαδή έτσι sold out, ok. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Οι Ολλανδοί πάντως απέδειξαν ότι με τις πολλές απουσίες που είχαν ήταν σαφώς ανώτεροι από εμάς. Εντάξει, υπάρχει διαφορά επίπεδου ακόμα με ομάδες στυλ Ολλανδίας, δεν μπορούμε να τις χτυπήσουμε κακά τα ψέματα. Αλλά για να τα λέμε όλα, σε έναν τόσο δύσκολο όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία, σταθήκαμε αρκετά καλά.
Δηλαδή ήταν αξιοπρεπέστατη η παρουσία μας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Έχουμε να παίξουμε και τα μάτς του, του Νοέμβρη. Έχει να παίξει και δύο παιχνίδια η Ολλανδία. Βέβαια, θεωρητικά εύκολα, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει. Okay. Είμαστε πάντως καταδικασμένοι να, να προκριθούμε έτσι. Δηλαδή, με το Καζακστάν αντίπαλο, πρώτο αντίπαλο, μάλλον έτσι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση. Το Νοέμβρη θα ξέρουμε στο 100% και ενδεχομένως στον τελικό του, αυτού του Final Four, του Άκτου Final Four, με την Γεωργία μάλλον, η οποία θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα με τον, με τον Λουξεμβούργο στον άλλον ημιτελικό. Είναι η ευκαιρία σου να πας. Δεν λέω ότι η Γεωργία έχει κακή ομάδα και μόνο που έχει τον Κβραχτσέλια μέσα φτάνει. Αλλά οκ, μεγαθύριο δεν είναι. Δηλαδή κάποιον πρέπει να αποκλείσει για να πας σε ένα Euro. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνεις για να αξίζει να πας στην τελική φάση ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενός Μουντιάλ και ούτω καθεξής. Δεν θα πας έτσι χαριστικά επειδή είσαι κοιτίδα του πολιτισμού και επειδή έχεις τον Παρθενώνα και τον Λευκό Πύργο. Λοιπόν, άρα το Καζακστάν που παίζει τώρα στο, στη Φιλανδία στις 7 η ώρα είναι ο πιθανότερος μας αντίπαλος στο πρώτο από τα δύο μπαράζ. Το οποίο επαναλαμβάνω θα γίνει εντός έδρας, γιατί στον τελικό, αν περάσουμε, μάλλον με την Γεωργία, θα γίνει κλήρωση για την έδρα του τελικού. Αν θα γίνει δηλαδή στην Τυφλίδα στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω κάτι από το Φιλανδία-Καζακστάν. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι αποδόσεις θα πρέπει να είναι πιο μαζεμένες. Δεν στέκει αυτό το 1,58 στον Άσο και 6,90 στο διπλό που θα βλέπω εδώ στην Novibet για ένα παιχνίδι που μεταξύ δύο ισόβαθμων ομάδων που θα τα δώσουν όλα για την νίκη. Το γκολ-γκολ στο 2,20 είναι αρκετά τσιμπημένο. Το Καζακστάν σκοράρει, όπως σκόραρε και στη Δανία τις προάλλες. Πάμε και στα βραδινά παιχνίδια, όπου ξεχωρίζει το Αγγλία-Ιταλία, είναι το πιο γκλάμουρος παιχνίδι της βραδιάς, το Wembley. Εδώ έχουμε το remake του τελικού του τελευταίου Euro, που το πήρε η Ιταλία μέσα στο Wembley στα πέναλτι. Σε έναν όμιλο όπου οι Άγγλοι είναι στην κορυφή με 13 βαθμούς, η Ιταλία έχει 10, όσοι έχει και η Ουκρανία, αλλά η Ουκρανία έχει παίξει ένα μάτς παραπάνω από τους Ιταλούς. Λοιπόν, ακολουθούν Σκοπιανοί και Μαλτέζοι με 7-0 πόντους αντίστοιχα. Εδώ οι Άγγλοι με νίκη εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στην τελική φάση του, του Euro. Σίγουρα δεν είναι η, σίγουρα η Αγγλία είναι σε πολύ καλύτερο momentum, είναι και σχεδόν κομπλέ. Αν ξέρουμε τον Σάκα της Arsenal, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Southgate. Ενώ η Ιταλία έχει πάρα πολλές απουσίες και λόγω τραυματισμών και λόγω του σκανδάλου με τον στοιχηματισμό που αφορά και τους παίκτες. Βασικά η Ιταλία πηγαίνει χωρίς κλασικό επιθετικό στην, σήμερα στο Λονδίνο να παίξει, γιατί η Μόμπιλε, Ρετέγγι, ο Κιέζα είναι όλοι, όλοι εκτός, όπως και ο Τονάλι, όπως και ο Τζανιόλο. Έχει μπόλικες απουσίες ο Λουτσιάνο Σπαλέτ. Βέβαια είναι 72 στον Άσο και 60 στο διπλό σε ένα τέτοιο ζευγάρι. Okay. Και εγώ Αγγλία βλέπω, αλλά πέμπω στο στοίχημα. Δεν είναι τι βλέπεις, αλλά και τι, τι αξίζει να ποντάρεις. Και στα επόμενα βραδινά παιχνίδια από σημείο δεν κρατάω κάτι, είναι όλα αν κρατούσε ένα σημείο θα ήταν το διπλό της Σλοβενίας. Είναι το παιχνίδι Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβενία. Εδώ οι Βόρειο Ιρλανδοί δεν έχουν ούτε μαθηματικές ελπίδες πρόκριση στο Euro. Οι Σλοβαίνοι με νίκη ουσιαστικά αγκαλιάζουν την πρόκριση, είναι στο 2.35 η απόδοση. Okay, εδώ να το δεχτώ, είναι μια απόδοση τουλάχιστον που αξίζει τα λεφτά τους. Τα λεφτά της εδώ έχουμε πεναλτάκια διαιτητή, όπως έχουμε και στο παιχνίδι της Σερβίας με το Μαυροβούνιο, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Στο Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβενία σφυρίζει ένας Ρουμάνος, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν, Κόβατς λέγεται, ο οποίος το οξύμορο με αυτόν είναι ότι πέρυσι έδωσε σε 34 μάτς 26 πέναλτι, φέτος έχει σφυρίξει ήδη 9 παιχνίδια, δεν έχει δώσει κανένα. Και επειδή έχουν αρκετό καιρό να δοθεί πέναλτι και σε μάτς της Βορείου Ιρλανδίας, είτε εντός είτε εκτός έδρας, είτε επίσημο είτε φιλικό, οι Σλοβαίνοι τώρα το περασμένο Σάββατο πήραν το πρώτο τους πέναλτι στα προκριματικά, στο 3-0 επί της Φιλανδίας. Είναι μια επιλογή στο 3+ να έχουμε καταλογισμό πέναλτι στο Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβενία, κυρίως λόγω διαιτητή, όπως πιθανό είναι και στο Σερβία-Μαυροβούνιο, που είναι για μένα το μεγαλύτερο ματς της βραδιάς και λόγω του τι θα αντιμέτωποι δύο χώρες οι οποίες πριν από λίγα χρόνια ήταν το ίδιο πράγμα. Έχουμε δύο ομοεθνή, ας πούμε, το κράτη, να το πούμε έτσι, που διεκδικούν ένα εισιτήριο για την, για την τελική φάση του Euro. Στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι γίνεται το παιχνίδι. Θα έχει αρκετή κλωτσιά, θα έχει ένταση, θα έχει πάθος. Είναι ωραίο αυτό το μάτς. Βέβαια, γιατί παίζει πρόκριση. Είμαστε σε έναν όμιλο που η Ουγγαρία έχει 13, η Σερβία έχει 10, το Μαυροβούνιο έχει 8 και μετά ακολουθούν οι Λιθουανοί και οι Βούλγαροι με 5-2 βαθμούς αντίστοιχα, είναι οι κομπάρσεις του ομίλου. Οπότε βλέπουμε ότι οι Μαυροβούνοι, αν βγάλουν διπλό σήμερα στο Βελιγράδι, προσπερνούν τους Σέρβους και δίνουν άλλη διάσταση στα παιχνίδια του ερχόμενου Νοέμβρη. Εδώ η UEFA έχει βάλει τον Μαρτσίνιακ, τον γνωστό και μη εξαιρετικό τον Πολωνό, που και αυτός είναι full του πέναλτι. Επίσης, εδώ στατιστικό.
που εμένα μου κάνει κλικ είναι ο Κασίδας, ο γνωστός που ήταν και στο τελικό του τη Μαϊμού εκεί στην Αργεντινή. Λοιπόν, και έδωσε 3+ το πέναλτι στο Σερβία Μαυροβούνιο. Εδώ μάλιστα υπάρχει στατιστικό που πραγματικά βγάζει μάτια. Η Σερβία έχει να κερδίσει πέναλτι, να πάρει δηλαδή να δοθεί πέναλτι υπέρ της, πάνω από 2 χρόνια. Ήταν ένα παιχνίδι 12 Οκτωβρίου του 2021 και πάλι στο Μαρακανά. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα 3-1 επί του Αζερμπαϊτζάν, σε εκείνο το παιχνίδι είχε πάρει 2 πέναλτι. Τα είχε βάλει και τα 2, το ένα με τον Βλάχοβιτς, ο οποίος δεν παίζει σήμερα, το άλλο με τον Τάντιτς. Εντάξει, 2 χρόνια χωρίς να κερδίσει πέναλτι για μια ομάδα σαν τη Σερβία που έχει ταλέντο μεσοπαιδευτικά, έτσι. Έχει Μίτροβιτς, έχει Τάντιτς, έχει Ζίφκοβιτς, έχει Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. 2 χρόνια δεν έχει πάρει πέναλτι. Είναι μεγάλο διάστημα και γενικώς σε παιχνίδι της Σερβίας έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε πέναλτι πριν το Μουντιάλ σε ένα φιλικό με τον Μπαχρέιν. Έχουμε Μαρτσίνιακ, έχουμε παιχνίδι που παίζεται πρόκριση. Άρα 2 πεναλτάκια κρατάμε από το Σερβία Μαυροβούνιο και από το Βόρεια Ιρλανδία Σλοβενία. Από τα υπόλοιπα μάτς του Euro, μια αναφορά απλά στο Λιθουανία, Ουγγαρία, οι Ούγγροι με διπλό στο Κάουνας σφραγίζουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στο Euro και την αξίζουν άλλωστε. Στο Μάλτα, Ουκρανία και εδώ έχουμε καυτό φαβορί του 1,21 για τους Ουκρανούς. Το διπλό της Ουγγαρίας είναι στο 1,36. Σαν Μαρίνο, Δανία, εδώ είναι ακόμα χαμηλότερη απόδοση. Είναι στο 1,01 το διπλό των Δανών που σίγουρα θα κερδίσει στο Σαν Μαρίνο. Πόσο είπες? 1,01. Γιατί το βάλανε το μάτσε, φίλε. Εντάξει, έπρεπε να μπει. Άμα θες παίξει άσο, 61 πληρώνει. Το 1-0-1 γιατί το βάλα. 1-0-1. Εδώ να πούμε ότι η Δανία, επειδή μπορεί να χρειαστεί να παιχτεί η πρόκριση στο τέλος ή η πρωτιά στην διαφορά τερμάτων, εδώ θα κυνηγήσει λογικά και νίκη με αρκετά γκολ διαφορά. Βέβαια, ακόμα και το over 4,5 είναι στο 1,65. Είναι το Σαν Μαρίνο, είναι ο απόλυτος σάκος του box. Λοιπόν, φεύγω από την Ευρώπη και κάνω και μια στάση λίγο στην Λατινική Αμερική και γενικότερα στην Αμερική πριν κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα στοιχηματικά μιλώντας, ναι. Όχι τόσο για τα παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής, εκεί στα προκριματικά του Μουντιάλ έχουμε σήμερα Βενεζουέλα, Χιλή, Παραγουάη, Βολιβία, η σημερινός Κολομβία, το μεγάλο μας γίνεται στο Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη, Βραζιλία, 2-0-3 στο διπλό, 4-30 στον άσο της Ουρουγουάης που έχει τον Μαρτσέλο Μπιέλσα πλέον στον πάγκο της, και όπως όλες οι ομάδες του Μπιέλσα και η Ουρουγουάη που εκεί που ήταν ο ορισμός της φιχτής ομάδας είναι πλέον πολλά βάζει πολλά τρώει, 3 μάτς με τον Μπιέλσα στον πάγκο της και τα 3 είναι goal και over, και over 3,5 μάλιστα, και η Βραζιλία τα τρώει τα γκολάκια της, με τη Βενεζουέλα δέχτηκε goal, νομίζω το goal στο 88 και το over στο 2-0-7 από την Ovbet είναι επιλογές που στέκουν σε καλή απόδοση και μπορούν και να συνδυαστούν. Και στις 5 έχουμε το Περού-Αργεντινή. Εδώ η Αργεντινή με τον Μέση παρόντα στην αποστολή, αλλά μάλλον όχι και στο αρχικό σχήμα. Η Αργεντινή που έχει μόνο νίκες, η μοναδική στη Λατινική Αμερική που έχει κάνει το 3-3, έχει και πολύ καιρό να δεχτεί γκολ. Και το Περού από την άλλη είναι μαζί με την Παραγουάη οι μοναδικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν δεχτεί γκολ. Εδώ κάτι σε διπλό με under 3,5, εκεί στο 91 κάπου εκεί το βλέπω. Να κερδίσει η Αργεντινή, άντε με 0-3 βαριά. Το Περού λογικά δεν θα βάλει γκολ ούτε στην Αργεντινή που έχει πάρα πολύ καλή αμυντική παρουσία. Είναι πολύ δυσκύλιο το Περού εδώ και αρκετά χρόνια και είναι και σε κακό momentum γενικότερα. Έχει και απουσίες σήμερα. Άρα το γκολ από το Ουρουγουάη Βραζιλία και το διπλό με άντερ 3,5 ή 3,5, νομίζω το 3,5 είναι πιο σωστά ελληνικά. Ναι, βέβαια. Στο μάτς της Αργεντινής στη Λίμα με το Περού. Και το Περού, άμα θες να βοηθήσω λίγο, 2 δαμάσκηνα μέσα νερό, τα αφήνεις λίγη ώρα. Μετά πίνεις το νερό, πίνεις και τα δαμάσκηνα και τρως και τα δαμάσκηνα και πας στη τουαλέτα κατευθείαν. Οι παίκτες του Περού ανακούνε. Λοιπόν, βέβαια, είναι για τη δυσκολιότητα, έτσι. Ναι, 2 δαμάσκηνα μέσα νερό. Τα αφήνεις σε λίγη ώρα. Πίνεις το νερό, τρως και τα δαμάσκηνα. Όχι το κουκούτσι, μην έχουν κουκούτσια. Και σε ένα ταρτάκι το πολύ, μετά είσαι μαζί με τον Βασιλιά που είναι μόνος του. Νομίζω ότι ήταν για σφίξιμο τα δαμάσκηνα, όχι. Όχι, είναι ο ξεσφίγγης. Ο ξεσφίγγης, ο παιχταράς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, 2 επιλογές να δώσω από την CONCACAF. Είναι
Από ποια? Κονκακάφ είναι η συνομοσπονδία που αφορά την Βόρεια Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Πώς λέμε, γιατί από τα Δαμάσκηνα και το νερό πήγαμε στην Κονκακάφ και λέω τι έγινε. Πήγαμε στο Κονκασέ. Πάλι καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κονκακάφ είναι η συνομοσπονδία εκεί στην Κεντρική Βόρεια Αμερική και Καραϊβική και έχουν Nations League. Έχει το ακριβώς το ίδιο φορμάτ όπως και στην Ευρωπαϊκή. Τι παίζουν ξημερώματα, τα έχω δει στα live αυτό. Το βράδυ τα χαζεύω. Για μένα τα δύο λάθη, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε λάθη του σημερινού κουπονιού, εκεί είναι. Είναι δύο παιχνίδια, αυτά λέω και κλείνω. Είναι το El Salvador Martinica ή Μαρτινίκη. Η Novit Μαρτινίκη, τη γράφει εγώ Μαρτινίκα, την ήξερα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το Κουρασάο, Trinidad και τον Μπάγκο. Εδώ έχουμε τους δύο γηπεδούχους, El Salvador και Κουρασάο, να είναι τα λιμά του ομίλου. Έχουν κάνει τρεις στις τρεις ήττες, έχουν υποβαστεί, έχουν πέσει κατηγορία, δηλαδή από την Α πέσα στη Β. Η Μαρτινίκα θέλει μόνο νίκη για να πάει στα προημιτελικά της οργάνωσης, γιατί έχει προημιτελικά τον Νοέμβρη και μετά τον Μάρτιο έχουμε Final Four για να πάρει κάποιος το τρόπο του Nations League στην CONCACAF. Άρα η Μαρτινίκα θέλει μόνο νίκη, ούτε ισοπαλία της κάνει. Παίζει με αδιάφορο αντίπαλο. Είχαμε και το Σάββατο Μαρτινίκα El Salvador 1-0, ενώ κέρδισε Μαρτινίκα το μεταξύ του παιχνίδι και τον Ιούνιο και πληρώνει 4-40 το διπλό. Εδώ για μένα υπάρχει λάθος, χωρίς να ξέρω βέβαια καν τι χρώματα φοράνε οι ομάδες, για να είμαι ειλικρινής. Και την ίδια ώρα παίζει Κουρασάο, Trinidad και τον Μπάγκο. Το Κουρασάο το ξέρουμε μόνο από το ποτό, από τον Blue Κουρασάο, το Λικέρ. Ποδοσφαιρικά είναι ανύπαρκτο. Καλά, εκείνο Κουρακάο είναι. Κουρασάο είναι σωστά. Να ξέρεις, ναι, κουρακάο, αλλά είχαμε και μαγαζί κουρακάο εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, έτσι το λέγαμε, αλλά ναι. Πού ήταν αυτό το μαγαζί, έτσι. Δεν το θυμάμαι. Η χώρα πάντως και το ποτό είναι Κουρασάο, η χώρα Blue Κουρασάο το Λικέρ. Λοιπόν, και παίζει με το Trinidad και τον Μπάγκο, το οποίο είναι πρωτοπόρο στον όμιλο, έχει κάνει τρεις στις τρεις νίκες. Θέλει έναν πόντο για να εξασφαλίσει σίγουρα την πρόκρισή του στα προημιτελικά. Με νίκη εξασφαλίζει και την πρωτιά για να έχει καλύτερη θεωρητικά κλήρωση. Και εδώ έχουμε ακατανόητα υψηλή απόδοση στο διπλό. Είναι στο 4-60, έτσι, γιατί και η καλύτερη ομάδα είναι το Trinidad και τον Μπάγκο. Ο Λιβάη Γκαρσία, okay, δεν παίζει γιατί νομίζω είναι τραυματίας. Δεν πρέπει να κλείσει αυτή τη φορά στην αποστολή ο επιθετικός της ΑΕΚ. Αλλά είναι το Trinidad και τον Μπάγκο κατά καιρούς βγάζει και καλούς επιθετικούς. Κάτι του Άιντ Γιόρκ. Τέλος πάντων είναι υπαρκτό ποδοσφαιρικό μέγεθος εκεί σε εκείνη την περιοχή. Το Κουρασάο είναι το ποτομούνο. Και έχουμε 4-40 στη Μαρτινίκα και 4-60 στο Trinidad και τον Μπάγκο. Έχω ερώτηση από. Ολοκλήρωσε, έτσι. Έχω ερώτηση από Ηρακλειδέα που μας ακούει και λέει: θέλει να του πεις τον μεγαλύτερο βουτυχτή ποδοσφαιριστή που φόρεσε φανέλα του Ηρακλή. Βουτυχτή για να πάρει πέναλτι. Ηρακλή μόνο όμως. Θανάση Δημόπουλο, θα έλεγα. Ναι, ναι, και ένας φίλος μου το είπε νωρίτερα. Γεια Θανάση, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, Γιώργο. Γεια.